Καλημέρα, Ελενάκη. Τι κάνετε, κομμενάκια? Καλά, καλημέρα. Το είδες αυτό που η Βασιλιά Παναγωπούλου έκανε, λέει, πρόταση πάλι στο χιτήριο για τον στον Παπαγιάννη και στην Δαλιάνη? Άρα ουσιαστικά φαίνεται ότι το θέμα ήταν της Παυλίδου. Μπορεί να μην είναι και αυτό, εγώ πιστεύω. Το κάνουν καθαρά για διαφημιστικούς λόγους. Βρε, έγινε τώρα. Και μετά στην επόμενη σεζόν, καπάκι, ούτε σεζόν. Μετά από ένα μήνα παίρνεις τον έναν από τους δύο που έγινε φασαρία. Άρα παίρνεις θέση. Όντως. Δεν παίρνεις θέση. Βέβαια και παίρνεις θέση. Τουλάχιστον. Λιγουλάκι την παίρνει τη θέση. Βέβαια την καλύτερη θέση για μένα. Την πήρε η Ελένη Γερασιμίδου που είπε: «Έλα μου, ωραία, άδειοι ήταν, γι' αυτό το κάνανε». Έτσι είπε. Καλά τα είπε. Ω, Θεέ μου. Την αγαπώ την Ελένη. Μπορεί να έχει και δίκιο, να ξέρετε, έτσι. Ε, βέβαια έχει δίκιο. Ε, καλά, δεν γέμισε όμως, έκλεισε. Αυτό σου λέει, επειδή δεν γέμιζε, σου λέει: «Δεν κάνουμε ένα πατριντή». Πάλι δεν ξαναγέμισε, οπότε σου λέει: «Πάμε να το κάνουμε». Η Ελένη αυτό έλεγε ουσιαστικά. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, δεν πήγαινε και το μυαλό μου. Εγώ φημίζομαι ότι δεν είμαι τόσο έξυπνος. Μάθηκε τώρα πρωί-πρωί. Όσες εσείς οι κοπέλες, η Ιωάννα μου και η Ελένα μου. Τα κορίτσια μου. Λοιπόν, τι έχουμε, Πολυκάρπο, τι λέει? Καλημέρα, κοριτσάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, ξεκινάμε. Παρακαλώ. Ξεκινάμε καταρχήν. Είδατε που σας είπα για τη σύσκεψη του Dancing εχθές? Προχθές. Εχθές. Εχθές μας το είπες για προχθές. Ναι, μπράβο, σωστό. Μπράβο, ναι. Πότε το είπα, εγώ μπερδεύτηκα. Μπράβο. Τελικά όντως έγινε η σύσκεψη και τελικά πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις που θεωρώ θα τις δούμε σήμερα το βράδυ. Θα υπάρχουν κάποια τύπου μήκλωσα σπουλάκι μέσα με τα πόδια. Θα γίνει. Έτσι. Θα γίνουν κάποιες τύπου αναμετρήσεις και αυτό που θα κερδίζει, αν το έχω καταλάβει καλά, γιατί νομίζω ότι οι ίδιοι το έχουν. Δηλαδή θα το δούμε καλύτερα στην πράξη. Στην πράξη. Θα παίρνουν κάποιους πόντους έξτρα, κάποιους bonus πόντους. Α, ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτό πάντως. Ωραίο αυτό το one-on-one. Το θέμα είναι πώς θα καθορίζεται αυτό, οι αναμετρήσεις αυτές. Ποιος εννοείς, αποφασίζει ότι αυτός είναι ο νικητής? Όχι, η αντίπαλη πώς θα καθορίζεται. Αυτό που λέει και η Ντορέτα, τα ματσαρίσματα. Το μάτι την Ντορέτα σκεφτεινίζει. Ένα ματσάρισμα. Έμαθα ότι τρελάνει. Το λέει κάθε μέρα 15 φορές. Ναι, ρε, αυτά τα ματσαρίσματα, ναι. Για πες. Λοιπόν, μετά. Λάκης Λαζόπουλος. Ναι. Remake ουσιαστικά στον Αντένα το 10 μικρών μίτσων. Συγκεκριμένο αριθμό θεωρώ επεισοδίων. Ωραία. Και θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλό. Ωραία. Κοίτα, ο Αντένα κάνει comeback με ωραία project. Ναι, και ο Κανάκης, εντάξει, αποδεδειγμένα. Ο Λαζόπουλος αυτό και τώρα και το Hell's Kitchen. Δηλαδή έρχεται με τρία να χτυπήσει μια τριπλέτα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Ναι, συζητάω. Και θεωρώ ότι και τον Κανάκη το περιμένει τη Δευτέρα. Απλά τον περιμένουν τη Δευτέρα και θέλουν μετά να μην τον ξαναπεριμένουν μετά από δύο χρόνια. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει να τον βλέπει. Ισχύει. Βέβαια, για να είμαστε και έντιμοι, παιδιά, θα ήθελα να τον βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Για να βλέπουμε και τα νούμερα, θα ήθελα να δω πώς θα είναι. Γιατί είναι αλλιώς ένα project να βγαίνει μια φορά το τόσο, και αλλιώς να βγαίνει κάθε εβδομάδα. Σωστό. Ναι, εννοείται αυτό. Θα το πούμε και αυτό. Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά, σε ένα project το οποίο έχει ταλανίσει πάρα πολύ το Sky. Ποιο? Power of Trust, θα έλεγα εγώ, όχι ο Vlog. Μάλιστα. Συγγνώμη που το λέω, παιδιά, αλλά και ήδη στο Sky. Δηλαδή, ένα Sky ο οποίος προάγει το BBC, προάγει την κουλτούρα και τη διανόηση. Deutsche Welle, Deutsche Welle. Και ήδη οι άνθρωποι που είναι στο Sky, από τους απλούς εργαζόμενους δημοσιογράφους μέχρι και τους πιο πάνω, ντρέπονται για το project αυτό. Και αν με ρωτάτε, καλά κάνουνε. Δηλαδή, δεν είναι project του φαλήρου αυτό. Γιατί ποιο reality του Sky, που, γιατί είπες ότι προάγει τον πολιτισμό και προάγει την κουλτούρα. Γιατί, συγγνώμη, ποιο reality του Sky προάγει την κουλτούρα? Ναι, με τα μοντέλα που κάνανε την προηγούμενη σεζόν. Όχι, όχι, άλλο σας λέω. Ο Sky μέχρι πρότινος, προ Survivor, δεν ήταν έτσι. Α, προ Survivor. Αλλά προ Survivor εννοείται. Άκου, νομίζω ήταν ενημερωτικό κυρίως κανάλι. Και να σου πω και κάτι, βρε στα μάτι. Κάτσε, μανούλα μας, περιμένετε. Το Survivor είναι διαφορετικό, παιδιά, σε σχέση με το άλλο. Εντάξει, δηλαδή, όχι ότι βλέπω και το Survivor. Με μένα δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να βλέπω 15 νοματέους να ανεβοκατεβαίνω αφανατός. Ναι, ταχύνει. Εγώ δεν μπορώ να το βλέπω αυτό, αλλά περιορίζω στην κολοκυθρόπιτα. Ωραία, ναι, μπορεί να πεις ότι, είναι, ότι έχει, διαγωνισμό. Ναι, έχει αθλητισμό, έχει κάτι τι τέλος πάντων. Το άλλο είναι πραγματικά ντροπή. Αν δεν τη γνώμη, εγώ θεωρώ ότι το άλλο είναι σαν μια μεσημεριανή εκπομπή, ας πούμε. Δηλαδή, τι έχει κουτσομπολιά, σχέσεις, τι είπε, κάτι, τι που είπε, τι είπε. Μεσημεριανή εκπομπή για να γίνει στα μάτια μου θέλει αγώνα του ρεπόρτερ. Ναι, δεν λέω εγώ ότι δεν θέλει. Το άλλο μπαίνουν 15 νοματέοι μέσα και τι κάνουνε. Ναι. Καλά, τώρα ανοίξει μεγάλη κουβέντα με το τι αγώνα χρειάζεται για να σφυρίξει εκπομπή. Άκουσε. Εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε την κουβέντα ποιες είναι χειρότερες καλές εκπομπές, γιατί εγώ. Δεν λέω ότι είναι καλύτερες. Δεν θα πω, αλλά υπάρχουν όμως. Ο καθένας ξέρει και έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, εγώ, αν με ρωτάς, εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς, προτιμώ να βλέπω
αυτό που μου ξεκουράζει το μυαλό γιατί δεν σκέφτομαι τίποτα, όπως και αυτοί έχουν, δεν σκέφτονται τίποτα και αυτοί έχουν ξεκουραστεί. Είναι πολύ ξεκουραστά μυαλά από ό,τι φαίνεται, οπότε δεν σκέφτονται αυτοί, δεν σκέφτομαι κι εγώ. Παρά να βλέπω εκπομπή που να κάθεται και να λιβανίζει το παιδάκι που βρέθηκε στα σκουπίδια και να βγαίνουν χωρίς λόγο μητέρες στον αέρα και να λένε πόσο πολύ λάθος είναι αυτό και πόσο εκείνες θα θέλαν να έχουν το παιδί. Λες δηλαδή, και έτσι, το προφανές. Να κλαίμε χωρίς λόγο δηλαδή. Χωρίς λόγο πραγματικά. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι. Τι να πω, δεν είναι άνθρωπος καταρχάς. Είναι στιγνός δολοφόνος και θα πάει στη φυλακή άμεσα. Και απάνθρωπος. Αλλά να χτίζεις μια εκπομπή πάνω σε αυτό και πάνω στο δάκρυ και πάνω στο συναισθηματισμό. Ή να έχετε άλλος και να λέει τη φιλανθρωπία του και να την κάνει διαφήμιση. Για να κλαίμε και γενικότερα να κλαίμε και να τρίβουν τα χέρια τους κάθε φορά που γίνεται ένας φόνος. Ναι. Και ειδικά αν έχει και τίποτα παραμέτρους σατανιστικές, σεξουαλικές. Να τρίβουν τα χέρια τους γιατί θα κάνουμε νομεράκια σήμερα. Θα βάλουμε χρηματάκια. Χειρότερη ντροπή είναι αυτό, ναι, αν με ρωτάς. Αυτό έχει δίκιο. Παιδιά, να σας πω όμως κάτι όμως. Αναμεταξύ μας, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι δουλειά μας. Όχι, δεν είναι αυτή. Η προσέγγιση τη δουλειά σου δεν είναι αυτή. Η δουλειά σου να κάνεις νούμερα. Όχι, υπάρχει ο ψαράς που ψαρεύει και βγάζει ψάρια και υπάρχει ο ψαράς που κάνει που τα ψαρεύει με δυναμίτη. Με δυναμίτη, μπράβο. Εάν με ρωτάς εμένα, εγώ προτιμώ που κάνω τον gossip και θα ψάξω αν η κυρία αυτή είναι έγκυος, αν θα τα έχει με την τάδε, παρά να ασχοληθώ με την πολιτική και είτε να χρηματιστώ για να πω πράγματα που δεν πιστεύω από τη μία, είτε να ασχοληθώ με το ελεύθερο ρεπορτάζ, το οποίο εγώ, η καρδιά μου δεν το αντέχει. Επίσης, τα παιδιά μου δεν μπορώ να το κάνω. Επίσης, είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Μαζί σου είμαστε. Αυτό που λες συμφωνούμε. Απλά να σου πω κάτι, και κάτι άλλο. Επειδή το λες ότι τσινάνε και στον Sky, μισό λεπτό. Τα νούμερα τα είδαν όμως με αυτές τις παραγωγές του Τούρκου. Mm. Πριν ήταν στο 8 και στο 9 που είχαν την ποιότητα και που είχαν την Deutsche Welle και την BBC. Τι να κάνουμε τώρα. Σωστά. Υπάρχει ένα τίμημα. Όμως κάτι. Ξέρεις ότι έφυγαν άνθρωποι από το Sky, μεγάλα στελέχη, και πήγανε προχθές στην Τουρκία για να δουν τι μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να περισσώσουν ώστε να το αλλάξουν. Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα σου πω εγώ. Είναι το κανάλι, είναι δύο κανάλια. Ο Τούρκος κάνει ό,τι θέλει στις παραγωγές του. Μπράβο, και μπράβο, ο Sky μπράβο. Κάνει ό,τι θέλει στις δικές τους εκπομπές. Στους Sky εκπομπές κάνουν 10 και του Τούρκου κάνουν 30. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Τούρκος θα κάνει την γουστάρι. Κάποιος το κάνει καλύτερα. Πιο πιθανό είναι να αλλάξουν οι εκπομπές του Sky παρά του Τούρκου. Ναι. Αν με ρωτάς. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό που είπε Δημήτρη. Ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Τούρκοι τους είπαν ότι για αυτό που κάνουν τα νούμερα είναι πολύ ευχαριστημένοι και βγάζουν καλά χρήματα. Έτσι είναι. Όσο τώρα για την αισθητική και την ποιότητα είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Τούρκος. Έτσι. Και να πω κάτι άλλο πριν που είπες, Έλληνα, γιατί δεν πρόλαβα να σου πω. Που είπες εσύ ότι εμένα μου αρέσει το κόσμο κτλ. Αλλά εσύ η διαφορά σου είναι το εξής. Ότι εσύ θα πεις κάτι και αν δεν ισχύει, θα έρθει την άλλη μέρα εδώ και θα πεις, παιδιά, ξέρετε κάτι. Αυτό που είπα εχθές έκανα λάθος. Και σε έχω ακούσει να το λες αυτό. Υπάρχουν πολλά άτομα όμως τα οποία λένε ψέματα εν γνώση τους. Δηλαδή, πάνε να πούνε ψέματα και δεν βγαίνουν να πούνε μια συγγνώμη τα κάνουν λάθος την επόμενη μέρα. Όχι, όχι, για αυτά τα άτομα μιλάμε. Δεν είμαι μυθομανής. Θα σου πω εγώ, είμαι μυθομανής. Και όμως με ενοχλεί εμένα ότι αυτοί παίρνουν περισσότερα από μένα. Δεν είναι, εννοείται. Αλλά, αυτό το πράγμα. Βέβαια, δεν είναι μυθομανής. Είναι επί τούτου το κάνουν. Έχει διαφορά μυθομανής. Δεν πειράζει, Ρελνά μου. Εσύ κοιμάσαι πιο ήρεμη το βράδυ. Και έχεις και τα παιδάκια σου και την οικογένειά σου. Καλέ, σε παρακαλώ τώρα. Αυτό έλειπε να κάθομαι εγώ να παίζω με ανθρώπους. Και όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Μαζεύονται μεταξύ τους αυτοί. Συγχρωτίζονται πλέον όλοι. Ναι, όλοι σε μία εκπομπή. Όλοι μαζεύονται. Ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και δεν νομίζω ότι του δίνει και κανένα σημασία. Και ούτε και ο κόσμο του εκτιμάει και του αγαπάει. Μάλιστα. Τελειώσω με αυτό, παιδιά, γιατί ήταν το κλου τη εβδομάδα. Τώρα κάθε εβδομάδα θέλω την Παρασκευή να βάζουμε κάτι που μας αρέσει ή που δεν μας αρέσει. Μπράβο. Εγώ συμπαθώ πολύ τον κύριο Δερίκιο, αλλά αυτό που άκουσα να λέει ότι τον καράφλα τι τον βάζετε, τον αποτυχημένο καράφλα για τον Νίκο Μουτσινά, δεν μου άρεσε. Νόμιζα το λέει για μένα. Όχι. Και αυτό έγινε με αφορμή το κόψιμο του Sunday Live. Ναι. Το θεωρώ πραγματικά αγενέστατο. Δεν το θεωρώ σωστό από έναν άνθρωπο στο Δήμο Δερίκιο. Που είναι άνθρωπος πραγματικά με ρεπορτάζ, έτσι, ό,τι λέει ο κύριος Δερίκιος και πραγματικά το λέω κύριο Δερίκιο, δεν το λέω με την... Έχεις, το λέω παιδί μου γιατί εντάξει κάνει έχεις, ρεπορτάζ, έχεις δίκιο και το δουλεύει, δηλαδή ο άνθρωπος υδρώνει τη φανέλα. Έχεις δίκιο για αυτό που το είπε δημόσια ήταν τραχή. Ήταν πολύ. Αλλά θα μπορούσε να το προσβάλλει με άλλο τρόπο. Ναι, από την άλλη όμως κάτι θα έχει και αυτός, δεν μπορεί, δηλαδή είναι υπέρμετρα, έχει κάτι κρύβει από πίσω, κάτι, κάποια παρεξήγηση υπάρχει που... Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάποια παρεξήγηση και όλο αυτό έχει να κάνει και με την τότε επιστροφή που έκανε ο Νίκος Μουτσινάς, αλλά για μένα είναι... μπορείς να βρεις άλλο τρόπο να το πεις αυτό. Ναι σίγουρα. Ναι, εντάξει. Μα αυτό λέμε. Ο άλλος είναι κάτω. Στην προκειμένη, τώρα ο Νίκος μπορεί να νιώθει πιο αδύναμος που κόπηκε, που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αλλά δεν το χτυπάς τότε, τον αφήνεις να σηκωθεί όρθιο και μετά το χτυπάς. Ναι.
Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μάλιστα, έγινε, Έλληνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι η δεύτερη χαιρετισμή, γιατί εγώ περνάω για το σκεπτικό μήνυμα. Περίμενε. Έγινε, χαιρετούμε. Σήμερα είναι η δεύτερη, μισό λεπτό. Πότε ήταν καθαρά Δευτέρα, παιδιά? Την προηγούμενη. Σωστά, σωστά, η δεύτερη χαιρετισμή. Όντως, χαιρετούμε τότε. Μάνα σου, αδερφό. Έχει να πάω να ψω ένα γεράκι. Δεν πήγα πάλι πορτοκαλά το πρωί, το μητέρα του είδε. Πέρασα από τη δικιά σου και πήρα μπιφτέκι.